Πάμε σε μια ακόμα κουβέντα. Πάμε να συναντήσουμε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή με ένα κόμμα με το οποίο δεν έχουμε, είναι αλήθεια, τη δυνατότητα συχνά και τακτικά να συζητάμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του κόμματος Νίκη. Καλησπέρα από τα Γιάννα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ένας άνθρωπος με επιστημονικό background, αρκετά σημαντικό για να μπορεί να μιλήσει σοβαρά για την Ευρώπη, αλλά ήθελα να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα των ευρωεκλογών και τη θέση του συγκεκριμένου κόμματος με το οποίο κατέρχεστε ως υποψήφιος σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πώς βλέπετε τις ευρωεκλογές? Οι υπόλοιποι τις θεωρούν λίγο έτσι μια αληθινή, πραγματική και μεγάλη δημοσκόπηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές ή ως μια ευκαιρία για να ασκηθεί κριτική, να εκφραστεί δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, να αρχίσει να ψαλιδίζεται αυτή η διαφαινόμενη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Για την Νίκη συμβαίνει το ίδιο? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δηλαδή τι εννοώ? Οι ευρωεκλογές είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικές. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι πλέον οτιδήποτε έρχεται, ή μάλλον ένα τεράστιο μέρος των νομοθετημάτων που έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έρχονται από τις Βρυξέλλες, έτσι. Είτε είναι από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε είναι από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα αυτό θα πρέπει τους πολίτες να τους κάνει ενήμερους για το πόσο σημαντική είναι η ψήφος τους στις ευρωεκλογές. Από την άλλη, φυσικά, εάν μια κυβέρνηση πάει πολύ άσχημα, να το θέσω έτσι λαϊκά, στις ευρωεκλογές, αυτό σημαίνει ότι δεν χαίρει πλέον της ίδιας αποδοχής που έχερε κατά τις εθνικές εκλογές. Να σας θυμίσω βέβαια, το θυμάστε πολύ καλά, ότι ο κύριος Τσίπρας μόλις έλαβε το καμπανάκι από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, προέβη αμέσως στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να επισπεύσει τις εθνικές εκλογές. Επομένως, νομίζω ότι και τα δύο αυτά μαζί θα πρέπει να δώσουν ένα κίνητρο στους πολίτες να κατευθυνθούν προς τις κάλπες και να μην έχουμε αυτή την τεράστια εποχή που συνηθίζουμε να βλέπουμε πλέον και στις εθνικές, όχι μόνο στις ευρωεκλογές. Και στις δημοτικές, θα έλεγα. Όχι μόνο καλά. Και στις εθνικές και στις δημοτικές δεν νοούνται τόσο μεγάλη. Δεν νοείται, τουλάχιστον συγκρίνοντας με το παρελθόν. Για να δούμε λίγο για το στόχο, επομένως, για την νίκη. Σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι κατά αντίστοιχο με το ποσοστό του κόμματος στις εθνικές εκλογές, ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Τι προσδοκά? Η νίκη φιλοδοξεί μέσω του ποιοτικού έργου που παράγει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φυσικά, βέβαια, δυστυχώς, μόνο μέσα από το βήμα της Βουλής κατά κύριο λόγο μπορούν να το επισκεφθούν αυτό το έργο οι πολίτες. Αυτό βέβαια μας προβληματίζει από τη μία, υπό την έννοια ότι τα συστημικά μέσα δεν επιδιώκουν να μας παίξουν, δεν θέλουν να μας παίξουν, παρά μόνο τώρα σιγά σιγά όπου πλησιάζουν οι ευρωεκλογές επειδή είναι υποχρεωμένα. Αλλά νομίζω ότι από τη σοβαρότητα του λόγου της νίκης και από τη συνέπεια που έχει δείξει στις αρχές και στις θέσεις για τις οποίες έφτασε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι η νίκη θα πάρει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στις εθνικές εκλογές, και αυτό φαίνεται και από δημοσκοπικές εταιρείες που εντάξει, περιφερειακά έχουμε συζητήσει, ότι δεν καταγράφεται το ποσοστό της στην επάρκεια στην οποία καταγράφεται για άλλα κόμματα. Άρα η νίκη έχει ένα υπόκοφο ρεύμα, το οποίο πιστεύουμε ότι όπως φάνηκε στις εθνικές εκλογές, έτσι θα φάνηκε στις ευρωεκλογές. Άρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι δείχνουν οι μέσοι στην ελληνική δημοσκόπηση. Νομίζω ότι έχουμε προσδοκία για 2 με 3 βουλευτές. Τρεις είναι ο ανώτερος στόχος μας. Για να έρθουμε τώρα στο ενδεχόμενο της εκλογής, ενός, δύο, τριών. Σε ποια ευρωομάδα μπορεί να ενταχθεί? Δεν θέλω, ίσως λάθος ερώτηση, σε ποια τάση, ας το πούμε έτσι, της Ευρώπης θα τοποθετούσατε τη νίκη? Υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές, υπάρχουν οι άλλοι που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης, παρότι συμμετέχουν στις διαδικασίες και ζητούν την ψήφο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μια τέτοια δύναμη. Υπάρχουν οι φιλοευρωπαίοι, υπάρχουν εκείνοι που θέλουν την ενίσχυση, την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρώπης, την περαιτέρω ενδυνάμωσή της,
το να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες που σήμερα δεν κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα στον Ευρωστρατό, ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες υπηρεσίες ακόμα και άμυνας ή ισχυρότερης εξωτερικής πολιτικής, ενώ μεγαλύτερες ενοποίησης. Για τη νίκη, τι από αυτά συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, η Νίκη ως ένα γνήσιο λαϊκό κόμμα, το οποίο δεν αγαπά την υπερσυσσόρευση των εξουσιών, δεν θέλει οι Βρυξέλλες και το Ευρωιερατείο να αποκτήσει έτη περαιτέρω αρμοδιότητες. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της Ευρώπης έγκυται στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Το πρόβλημα της Ευρώπης έγκυται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αποφασιστικότητα στον ελάχιστο κοινό που παρονομαστεί, δηλαδή στα κοινά προβλήματα που μαστίζουν πάρα πολλές χώρες, να μπορέσει να πάρει στεναρές αποφάσεις για τις γεωπολιτικές αποφάσεις, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Ελλάδα εξαιτίας της Τουρκίας, για την παράνομη μετανάστευση, όπου επίσης δεν υπάρχει κάποια κοινή συνισταμένη. Τώρα το σύμφωνο για τη μετανάστευση, το οποίο πέρασε, είναι λίγο πολύ, να το πω λαϊκά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, υπό την έννοια ότι και να φεύγουν από την Ελλάδα και να διαμοιράζονται, από τη στιγμή που δεν έχει λύσει το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης στις χώρες εκείνες όπου δημιουργείται το πρόβλημα, διότι αυτή είναι η ουσία, αυτή θα έπρεπε να είναι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει το πρόβλημα από τη ρίζα του, θα ξαναγεμίζουν οι δομές οι οποίες υφίστανται στην Ελλάδα. Άλλωστε, όταν επισκέφτηκα και πτυχίο, οι κάτοικοι ανήσυχοι μου είπαν ότι φοβούνται ότι πάλι θα ξαναγεμίσουν τα κέντρα υποδοχής. Άρα, δεν εντασσόμαστε ακόμα σε καμία ευρωομάδα, υπό την έννοια ότι μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρξουν προφανώς αναδιοργανώσεις σε αυτές τις ομάδες. Θα είμαστε παρατηρητές πρώτα για να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι αναδιοργανώσεις και κρίνοντας από τις εξελίξεις αυτές θα τοποθετηθούμε τότε, αλλά σίγουρα δεν είμαστε υπέρ των δυνάμεων εκείνων οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φέρει την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση. Και για να το διευκρινίσω, για να μην φανεί ότι υπεκφεύγω του ερωτήματος, φυσικά και δεν είμαστε υπέρ της κατάργησης της Ευρώπης. Σε καμία περίπτωση. Η Ευρώπη φυσικά πρέπει να υπάρχει και Ευρώπη χωρίς Ελλάδα φυσικά δεν υφίσταται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην μπερδευόμαστε, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη τους άλλους είναι κάτι άλλο. Δεν είστε υπέρ της κατάργησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που ζητούν, όπως είπα και πριν, κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις. Στο ερώτημα, επομένως, περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, σας απαντάτε το δεύτερο, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω. Εμείς απαντάμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης των εθνών κρατών, με συμμαχίες δικτυακές μεταξύ των εθνών κρατών, ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκείνες που θα είναι προς το συμφέρον ακόμα και των μικρότερων κρατών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες αποφάσεις και μάλιστα με έκπληξη είδαμε προσπάθεια να καταργηθεί το βέτο, το οποίο φυσικά θα ήταν αυτοκτονικό για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα. Πραγματικά σοκαριστήκαμε όταν είδαμε ότι και κάποιοι ευρωβουλευτές ήταν υπέρ αυτής της λογικής και αυτής της αποφάσεως. Ευτυχώς δεν πέρασε, αλλά όταν βλέπετε ότι αυτό σημαίνει για κάποιους περισσότερη Ευρώπη, όχι, δεν είμαστε υπέρ της τέτοιου είδους περισσότερης Ευρώπης. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε υπέρ της λιγότερης Ευρώπης. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καλυμπιώτη, για την επικοινωνία, για την κουβέντα. Δεν ξέρω αν προτίθεστε να κάνετε ή κάνετε προεκλογικό αγώνα κανονικά, εσείς και οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι από την Νίκη, περιοδεύοντας στη χώρα, στην επικράτεια. Ενδεχομένως, ενώ μπορεί και να βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά, διαζώσεις. Ευελπιστώ ότι θα έρθω στην περιοχή σας. Όλοι οι υποψήφοι της Νίκης, οι οποίοι είναι πανάξιοι, περιοδεύουν όλη την Ελλάδα στο υστέρημα του ελεύθερου χρόνου τους, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της Νίκης είναι απλοί, κανονικοί, ευσεβείς άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δουλειές. Επομένως, αυτό το κάνουν από το περίσσευμα του ελεύθερου χρόνου τους. Δεν είμαστε ούτε γόνοι, ούτε απόγονοι κανενός. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να γίνουμε υπηρέτες του λαού και να προσφέρουμε όσο μπορούμε. Χάρηκα που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.